γνώση, αν θέλετε, έχει και την εμπειρία και την σοφία να κάνει τη σωστή επιλογή και να επιλέξει σταθερότητα, να επιλέξει σταθερή κυβέρνηση και να δώσει στον ΣΥΡΙΖΑ την αυτοδυναμία που χρειάζεται για να έχει τα χέρια του λιμένα. Ξέρετε, αποφεύγετε εμείς, την απάντηση. Όχι, έτσι, δεν αποφεύγω διότι την απάντηση. Μου λέτε, θα πάρω αυτοδυναμία. Ας σας δώσει λέω, τη λύση ο λαός. Σας λέω ότι... Εγώ ρωτώ για την περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία και που δεν καταφέρετε νομίζω ότι να συνεργαστείτε. Σας έχω ήδη απαντήσει σε αυτό το ερώτημα από το πρώτο σας, από την πρώτη απάντηση που έδωσα, όταν σας είπα ότι εμείς θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας. Και στη βάση αυτή δεν πρόκειται να κάνουμε υποχωρήσεις από αυτό το πρόγραμμα. Όχι γιατί είμαστε εγωιστές. Επομένως, το σενάριο των δεύτερων εκλογών είναι ανοιχτό, κύριε Πρόεδρε. Επαναλαμβάνω. Θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός έχει την εμπειρία, τη σοφία και τη γνώση να αποτρέψει τέτοιου είδους σενάρια. Και στο τέλος θέλω να σας πω και κάτι. Κύριε Χατζηνικολάου, η αριστερά είναι μια παράταξη που έχει δώσει πολλά στον τόπο. Σε όλες τις κρίσιμες στιγμές ήταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την κοινωνική δικαιοσύνη, για την ελευθερία, την ανεξαρτησία, τη δημοκρατία. Σε μία θέση δεν βρέθηκε ποτέ. Τη θέση της ευθύνης της διακυβέρνησης του τόπου. Της δίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία αυτή η ευκαιρία. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός δεν θα τη δώσει μισή και κουτσουρεμένη αυτή την ευκαιρία. Θα τη δώσει ολόκληρη αυτή την ευκαιρία για να μπορέσουμε κι εμείς να φέρουμε εις πέρας ένα πολύ δύσκολο έργο. Αναλαμβάνουμε ευθύνη αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω, μεγάλη ευθύνη. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε...